Και εμείς να πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Θάνο Τζίμερο, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά είναι απόψε στο δελτίο μας για να σχολιάσουμε όλες τις εξελίξεις μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις φυσικά για την ελληνική οικονομία. Τον συναντώ μετά από αρκετό καιρό. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζίμερο. Πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα από τα μνημόνια και την πανδημία. Ήρθε αυτή η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία. 10 μέρες πριν δεν θα πίστευε κανείς ότι ο κύριος Πούτιν θα κάνει αυτή την εισβολή. Δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Πολλοί αναλυτές έπεσαν έξω. Τις συνέπειες αυτού του πολέμου μπορούμε να τις προβλέψουμε? Όχι, διότι δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο θα φτάσει η κλιμάκωσή του. Φαίνεται ότι ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να καταστήσει την Ουκρανία προτεκτοράτο του. Βέβαια τότε θα συνορεύει πάλι με χώρες του ΝΑΤΟ, οπότε θα αλλάξει το μενού, ας πούμε. Η βουλημία του θα σταματήσει εκεί ή θα προχωρήσει. Η Ρωσία, η οποία δεν γνώρισε ποτέ δημοκρατία, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ζει σε μια κατάσταση όπου κάποια στελέχη του καταρρεύσαντος καθεστώτος, σε συνεργασία με τους ολιγάρχες, τους οποίους μεταβίβασαν την ιδιοκτησία πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, και με τη μαφία διοικούν τον κόσμο, διοικούν τη Ρωσία. Αυτή δηλαδή είναι η εξουσία στη Ρωσία. Καμιά σχέση με ό,τι θεωρούμε εμείς στη Δύση δημοκρατία, και δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται, δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν. Προφανώς βρίσκονται σε ένα προνεωτερικό στάδιο. Πιστεύαμε δηλαδή ότι η γενιά μας είναι η πρώτη και θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν και άλλες γενιές που θα θυμούνται τον πόλεμο σαν μια ανάμνηση ενός κακού παρελθόντος της ανθρωπότητας, λέγοντας: κοίταξε να δεις τη βάρβαρη που ήταν οι άνθρωποι τότε που λύναν τις διαφορές τους με πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο πόλεμος δεν έχει μόνο τη Ρωσία ως υπεύθυνο. Οφείλω να το πω αυτό. Και η Ουκρανία και η Ελλάδα, και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μερίδιο της ευθύνης. Όμως σε καμία περίπτωση αυτό δεν δικαιολογεί την εισβολή του Πούτιν. Οι εντάσεις στο διεθνή στίβο οφείλουν να λύνονται με ειρηνικά μέσα, με τη διπλωματία, και να καταλήγουν σε αυτό που είχε περιγράψει εδώ και πολλά χρόνια ο Κίσιγκερ, μιλώντας για την Ουκρανία, σε μια ισορροπία δυσαρέσκειας. Δηλαδή κανένας να μην είναι ευχαριστημένος, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι να κάνουν αγκαίους συμβιβασμούς για να αποφευθεί η αιματοχυσία. Mm-hmm. Και ο οικονομικός πόλεμος που κήρυξε η Ευρώπη και η Αμερική εναντίον της Ρωσίας θα έχει αποτέλεσμα, πιστεύετε? Θα έχει αποτέλεσμα και ενδεχομένως να ανατραπεί ο Πούτιν από τους ίδιους που τον στηρίζουν. Αλλά άργησε πολύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ άργησαν πολύ να το κάνουν αυτό. Δηλαδή αν είχε συμβεί στην περίπτωση της Οσετίας ή στην περίπτωση της Κρυμαίας, ο Πούτιν ενδεχομένως να μην του είχε ανοίξει όρεξη, διότι τότε οι αντιδράσεις της Δύσης ήταν πάρα πολύ χλιαρές. Και βλέπουμε πόσο κοστίζει να έχεις πολλά οικονομικά συμφέροντα και να έχεις επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε τέτοιες χώρες παρίες, χώρες τρομοκράτες. Διότι όταν κηρύσσονται οικονομικά αντίπεινα, δεν πονάει μόνο ο άλλος, πονάς και εσύ. Ωστόσο, το μήνυμα της Δύσης είναι και μήνυμα προς τον Ερντογάν, και αυτό για την Ελλάδα είναι θετικό, έτσι? Ναι, βεβαίως είναι θετικό. Το καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι ξύπνησε η Δύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλαβε ότι ένα πλαδαρό μόρφωμα όπως ήταν, που ασχολιόταν με του κόσμου τις ανοησίες, ξέρω εγώ, από τα χάρτινα καλαμάκια μέχρι τις πολύχρωμες παρελάσεις, δεν είναι δυνατόν να έχει μέλλον εάν δεν έχει ενιαίο δόγμα, ενιαίο στρατό, ενιαία αμυντική πολιτική. Και αυτό το μήνυμα θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρει ο Ερντογάν, και θέλω να πιστεύω ότι η ενιαία αντιμετώπιση, αυτή η σφριγγυλή αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτού του είδους τον αναθεωρητισμό θα ισχύσει και σε περίπτωση που ο άλλος τραμπούκος της περιοχής θελήσει να αναθεωρήσει και αυτός τις συνθήκες και τα σύνορα. Ναι, ότι δεν θα μείνουμε μόνοι μας όπως οι Ουκρανοί, δυστυχώς. Ναι, ωστόσο θέλω να επισημάνω ότι στον διεθνή στίβο δεν υπάρχουν οι έννοιες της ηθικής, του δικαίου, της φιλίας, ξέρω εγώ, των ιστορικών δεσμών. Υπάρχει μόνο η έννοια του συμφέροντος. Και ένα κράτος, μας το απέδειξε αυτό περίτρανα η περίπτωση της Ουκρανίας, πρέπει το ίδιο να είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα σύνορά του. Κανένας άλλος δεν θα πολεμήσει για μας
αν εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε. Mm. Το παράδειγμά μας, άρα, το έχουμε πει πολλές φορές, συγγνώμη, το παράδειγμά μας είναι το Ισραήλ. Mm. Δηλαδή ένα κράτος το οποίο έχει πολύ ισχυρή εθνική συνείδηση, έχει ισχυρό στρατό, έχει υψηλό εθνικό φρόνημα, μπορεί να υπερασπιστεί την εδαφική του ακεραιότητα έναντι ιασδήποτε επιβουλής. Ναι. Άρα ορθώς ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε αυτές τις συμφωνίες με τους Γάλλους για τα Ραφάλ, για τις φρεγάτες, γιατί δέχθηκε σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση για αυτές τις συμφωνίες την ώρα που τα νοικοκυριά ματώνουν, έτσι, ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει περισσότερα κονδύλια για να επιδοτήσει, να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά και όχι σε αμυντικό υλικό. Αποδεικνύεται από όλη αυτή την κατάσταση ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί. Μολονότι έχουμε στυλιτεύσει πολλές ενέργειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομία, στον χειρισμό του εισβολικού. Ορθότατα η κυβέρνηση ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις και ορθότατα επίσης έστειλε οπλισμό ώστε να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς να αμυνθούν σε αυτήν την βάρβαρη εισβολή. Mm. Κάποιοι λένε θα έπρεπε να στείλουμε υγειονομικό υλικό. Δηλαδή αν η Ελλάδα δεχτεί αύριο εισβολή χτύπα ξύλο, θα είμαστε ικανοποιημένοι αν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας στείλουν γάζες και ινόπνευμα. Πρέπει να ξέρουμε πού ανήκουμε. Και όταν ανήκεις κάπου, οφείλεις να συνταχθείς με αυτούς με τους οποίους θεωρείς ότι έχει συμφέρον. Να πω ότι το ΝΑΤΟ έχει κάνει πολλά στο παρελθόν, τα οποία μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε μελανές σελίδες στην ιστορία του. Την ανοχή, ας πούμε, στην εισβολή, στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας. Αλλά αυτό δεν θα ήταν και η ώρα να τα επαναφέρουμε αυτά, έτσι. Ακριβώς. Δεν θα ήταν τη παρούση, συμφωνώ. Ακριβώς. Ανήκουμε σε αυτόν. Το συμφέρον μας, ξαναλέω, είναι να συνταχθούμε με αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων. Και όταν ανήκει σε ένα συσχετισμό δυνάμεων, το ειδικό σου βάρος είναι ανάλογο τη συμμετοχή σου. Εάν η Ελλάδα το έπαιζε επιτίδια ουδέτερη όπως κάνει η Τουρκία, δεν θα τη λάμβανε κανένας υπόψη. Όταν είσαι ουδέτερος και δεν έχεις την προνομιακή γεωπολιτική θέση της Τουρκίας, είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Όταν είσαι ουδέτερος λοιπόν σε ένα συνασπισμό, έχεις δύο εχθρούς, και τον ένα και τον άλλο. Mm-hmm. Όταν συντάσσεσαι με αυτόν που δέχεται την επίθεση, που σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι πάντες να υποστηρίξουν την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική βαρβαρότητα, τότε έχεις έναν εχθρό και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, η ζωή δεν είναι μόνο ευθεία γραμμή από ανάπτυξη σε ανάπτυξη και από πάρτι σε πάρτι. Αν ρωτήσουμε τους παππούδες μας που δεν ζουν να μας πούν πια, δηλαδή ο δικός μου παππούς, ο οποίος γεννήθηκε το 1870 και πέθανε το 1956, έζησε 8 πολέμους. Δυστυχώς πιστεύαμε ότι φύγαμε από αυτή την περίοδο, να που δεν φύγαμε ακόμα. Η Ευρώπη, και αυτό είναι καλό να το επισημάνουμε, και τα κράτη και οι πολίτες έχουν αποδεχθεί ότι η αιματοχυσία δεν είναι τρόπος επίλυσης διαφορών. Όμως άλλα κράτη βρίσκονται πολλά χρόνια πίσω και κάποια άλλα βρίσκονται αιώνες πίσω. Διότι μιλάμε για τον πόλεμο που γίνεται στην Ευρώπη και δεν βλέπουμε, ας πούμε, τον πόλεμο που γίνεται στην Ιεμένη, για παράδειγμα, διότι είναι πολύ μακριά και δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Όμως δυστυχώς κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους με πόλεμο. Ναι, και δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μας αρέσει. Που πηγαίνει την ανθρωπότητα πίσω. Πηγαίνει την ανθρωπότητα πίσω το ότι περιγράψατε. Αλλά δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει. Και να ευχηθούμε να τελειώσει εδώ ο παραλογισμός, έτσι, γιατί ακούμε κάποιους να μιλούν για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να τριχιάζουμε πραγματικά, έτσι, να ευχηθούμε να τελειώσει εδώ ο παραλογισμός. Δεν είναι απίθανο, ξέρετε, δεν είναι απίθανο να κλιμακωθεί, διότι αν στριμωχθεί ο Πούτιν οικονομικά, που στριμώχνεται πολύ ήδη, και αν δει ότι τα στρατιωτικά αποτελέσματα δεν είναι αυτά που ήθελε και δεν έχει μέσα, δεν έχει χρήματα να διεξάγει έναν πανάκριβο πόλεμο, τότε ενδεχομένως να αποφασίσει να ισοπεδώσει το Κίεβο ή να επιτεθεί και στις χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί, ωστόσο είναι μια εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη και ως προς τους συσχετισμούς δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό κάποια άλλη στιγμή, έτσι, όταν έχουμε το χρόνο, θα μπορέσουμε να το κουβεντιάσουμε. Τώρα, από τα όσα μας είπατε, αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης στην εξωτερική πολιτική καλά τα πηγαίνει. Του βάζετε καλό βαθμό. Στην οικονομία τα πηγαίνει χάλια, στην οικονομία. Βεβαίως. Διότι εξακολουθεί το ίδιο σοβιετικό μοντέλο. Η Ελλάδα δηλαδή ουδέποτε έκανε δομικές μεταρρυθμίσεις. Η οικονομία είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι αυτό που κουβεντιάζατε πριν. Είναι ο φόρος κατανάλωσης. Τι θα πει φόρος κατανάλωσης? Η δημιουργία, να πω ότι δεν είναι μόνο η δημιουργία ξανά,
είναι ο συνασπισμός δημιουργίας στον οποίο συμμετέχει και η νέα δεξιά τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Υπό το Φαΐλο Κρανιδιώτη ακριβώς, λέει ότι ο φόρος είναι παράλογος όταν επιβάλλεται σε πράγματα που καταναλώνουμε. Γιατί φορολογείται ιδιαίτερα το καύσιμο? Επειδή το χρειάζομαι για να μετακινηθώ και να ζεσταθώ? Γιατί φορολογείται η συνομιλία που κάνουμε τώρα? Εγώ μιλάω μέσω κινητού τηλεφώνου και πληρώνουμε και εσείς και εγώ τέλη κινητής τηλεφωνίας. Επειδή μιλάμε, ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλα τα είδη με τον ίδιο τρόπο. Η δημιουργία, ξανά, η δημιουργία υποστηρίζει έναν χαμηλό φόρο, το λέμε 10 χρόνια τώρα, έναν γραμμικό φόρο χωρίς κλίμακες, flat tax, 15% σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και επίσης 15% ΦΠΑ, ώστε να μην έχεις κανένα κίνητρο να φοροδιαφύγεις. Εμείς συντηρούμε ένα τεράστιο κράτος, το οποίο δεν απολύει κανέναν υπάλληλό του, ακόμα και όταν είναι απαράδεκτος. Θα διαβάσετε την είδηση που κάποιοι πρωτοδίκες που είχαν και 400 υποθέσεις ντανιασμένες και δεν είχαν εκδώσει αποφάσεις, απομακρύνθηκαν μεν από το δικαστικό σώμα, όμως ο νόμος προβλέπει ότι όταν ένας δικαστής κρίνεται ακατάλληλος ως δικαστής, διορίζεται κάπου αλλού στο δημόσιο. Και εγώ πιστεύω, γιατί κάποιες περιπτώσεις από αυτές τυχαίνει να τις ξέρω, ότι κάποιοι το μεθοδεύουν έτσι για να φύγουν από το δικαστικό σώμα και να πάνε να αράξουν κάπου αλλού στο δημόσιο. Όπου στο δημόσιο υπάρχουν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι σκίζονται στη δουλειά, οι οποίοι είναι πρόθυμοι, οι οποίοι έχουν ικανότητες, οι οποίοι έχουν φιλότιμο. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και οι κομματικοί στρατοί, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται και οι μεν και οι δε όμως αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ενώ θα έπρεπε η αξιολόγηση στο δημόσιο να ξεκινάει όχι από τον κομματάρχη, από τον κομματικό ας πούμε προϊστάμενο, αλλά από τους πολίτες οι οποίοι δέχονται τις υπηρεσίες και επίσης από τους οργανισμούς, διότι υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες άχρηστοι οργανισμοί στο δημόσιο οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν, διότι εκεί διορίζονται τα αγαπημένα παιδιά του συστήματος. Και όταν λέω του συστήματος, δεν εννοώ του γαλάζιου συστήματος, του γαλάζιου και του κόκκινου και του πράσινου και του μαύρου καμιά φορά με ποσοστώσεις. Κύριε Τζίμερ, ξέρετε, όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά του ταλαιπωρημένου Κοσμάκη και συνήθως από μικρά κόμματα, από κόμματα και αρχηγούς της αντιπολίτευσης τα ακούμε. Αυτό υπόσχονται πάντα οι αρχηγοί των μικρών κομμάτων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μείωση στην φορολογία, και όταν καλούνται μετά να κυβερνήσουν, το είδαμε στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθούν το ίδιο μείγμα πολιτικής και υπάρχει και αυτή η εποπτεία, έτσι, των μνημονίων, για να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα υπό επιτήρηση. Είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα, δεν ξέρω τι δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι από κανένα κόμμα δεν ακούσατε ποτέ την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Από κανένα κόμμα. Από κανένα κόμμα δεν ακούσατε την μείωση του δημοσίου. Οι μετακλητοί, ας πούμε, έχουν αυξηθεί την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας πολύ περισσότερο από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ξεπεράσει τις 840.000, ενώ όταν έφυγε η Τρόικα ήμασταν στις 600 τόσες. Δηλαδή, όταν λέμε για δημοσιονομικά περιθώρια, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Παίρνεις χρήματα και δίνεις. Εάν πάρεις λιγότερα, θα πρέπει να δώσεις και λιγότερα. Όλα λοιπόν τα κόμματα υποσχόντουσαν ταυτόχρονα και μείωση της φορολογίας και αύξηση των δημοσίων δαπανών με αθρώους διορισμούς και προσλήψεις. Αυτό δεν γίνεται. Όπως επίσης πρέπει να δούμε και το υδροκέφαλο δίθεν κράτος πρόνοιας, το οποίο λειτουργεί ως ένας φιλάνθρωπος πατερούλης, μοιράζοντας επιδόματα σε ανθρώπους ικανότατους προς εργασία, νεότατους, οι οποίοι ζουν ως ιδρυματοποιημένοι μέσω αυτής της επιδοματικής πολιτικής. Ξέρετε, κάνω ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και πρόσφατα γύρισα από ένα ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα και οι πάντες μου λένε ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι να βρεις άνθρωπο να θέλει να δουλέψει. Κανένας δεν πάει να εργαστεί στο χωράφι, στο εργοστάσιο. Ή νομίζουν ότι επειδή έχουν ένα πτυχίο μιας απίθανης σχολής θα πρέπει να εργαστούν κατευθείαν στο γραφείο. Ή σου λέει, γιατί να δουλέψω εφόσον παίρνω επίδομα ανεργίας,
παίρνω επίδομα νοικίου, επιδότηση ρεύματος, κουπόνια για να αγοράζω από το σούπερ μάρκετ, από τις λαϊκές αγορές. Αν θέλουν, μου στέλνουν και το φαγητό οι Δήμοι στο σπίτι σε πακέτο. Και οι μισθοί επίδομα μοιάζουν πια, κύριε Τζίμερε, και οι μισθοί επίδομα μοιάζουν. Ακριβώς. Εφόσον λοιπόν οι μισθοί μοιάζουν με επίδομα, σου λέει άλλος, γιατί να πάω να δουλέψω. Έτσι. Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Διότι η επιδοματική πολιτική σε όλους και σε ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου ανάγκη, δεν λέω να σταματήσει η προνοιακή πολιτική κάθε άλλο, αλλά μόνο σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, όχι σε ανθρώπους που αυτό το έχουν κάνει φόρμουλα ζωής και αργομυστίας. Mm-hmm. Θέλω λίγα δεύτερα να δούμε το χορηγό του δελτίου μας και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Τζίμερε. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, επειδή το περάσαμε πολύ γρήγορα προηγουμένως στη συνεργασία σας με τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, έχει ένα χρόνο αυτή η συνεργασία. Το Δημιουργία Ξανά έγινε Δημιουργία, έτσι, και το κόμμα του Νέα Δεξιά, του κύριου Κρανιδιώτη, συμπράττει μαζί σας από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και τι επιδιώκετε, ποιος ο στόχος? Είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη έχουμε άριστη χημεία και είναι η προσπάθεια δύο ανθρώπων που δεν είναι του πολιτικού κατεστημένου, οι οποίοι εργάζονται για τα προστοζήν, δεν είναι παιδιά δηλαδή του κομματικού σωλήνα, να υποστηρίξουν ότι η χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν αποκτήσει φιλελεύθερο πατριωτικό πρόσωπο. Όταν λέω πατριωτικό, δεν εννοώ το παρελθολογικό που αντιλαμβάνονται κάποιοι για τους αρχαίους ημών προγόνους, μια χαρά τα κάνανε εκείνοι, αλλά εμείς πρέπει να αποκτήσουμε ένα ισχυρό στίγμα στην σύγχρονη κοινωνία, στη σύγχρονη οικονομία. Διότι ένα κράτος χωρίς ισχυρή οικονομία και στα εθνικά θέματα δεν μπορεί να είναι ισχυρό. Ισχυρή οικονομία αποκτάς όταν πάψει το σοβιετικό μοντέλο διοίκησης και κράτους να καταδυναστεύει τις ζωές όλων μας. Πιστεύουμε ότι στις επόμενες εκλογές, οι οποίες γίνονται με απλή αναλογική, άρα δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το ξέρουμε αυτό, οι πολίτες θα, ας πούμε, απεμπλακούν από τον μπαμπούλα της χαμένης ψήφου και θα ψηφίσουν το κόμμα της καρδιάς τους, ώστε οι φιλελεύθερες πατριωτικές φωνές να εκπροσωπηθούν στο κοινοβούλιο. Τις βλέπετε άμεσα στις εκλογές, βέβαια, τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και να τις είχε στο μυαλό το κ. Μητσοτάκης, μάλλον όλων να πάνε πιο πίσω τα σχέδιά του? Να σας πω ότι χρόνια τώρα λέω ότι δεν τις βλέπω και δεν θα έπρεπε να τις βλέπουμε. Δηλαδή, οι εκλογές στην Ελλάδα, αν θέλουμε να γίνουμε σοβαρό κράτος, θα πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 4 χρόνια μετά τις προηγούμενες εκλογές, όπως γίνονται στη Γαλλία 7 χρόνια ή στην Αμερική, ας πούμε, οι εκλογές του Προέδρου, χωρίς να αρχίζει η εκλογολογία 2 μήνες μετά τις εκλογές. Και αυτό είναι μια ένδειξη σοβαρότητας, εάν γίνει. Δεν έχει γίνει, ελπίζουμε ότι θα γίνει. Και ελπίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τηρήσει τη δέσμευσή του, ώστε οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της περίοδου. Δεν μας αρέσουν. Θεωρούμε ότι δεν είναι ηθικοί, ούτε βοηθούν τη χώρα οι εκλογικοί ευνηδιασμοί. Ευχαριστώ για απόψε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.